Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Εδώ είμαστε στο κανάλι Γέρον Νεκτάριος, το οποίο, όπως είδατε, η YouTube μας ευράβευσε και αυτό το βραβείο το επέστρεψα στην αγάπη σας, διότι εσείς βοηθήσατε αυτό το κανάλι ώστε να τιμηθεί και να μας τιμήσουν και να μας συγχαρούν για το όλο έργο το οποίο επιτελούμε μέσω αυτού του καναλιού. Την αγάπη την οποία μας έχετε δώσει την ανταποδίδουμε προσφέροντας αυτό το βραβείο, όπως είπα, σε εσάς. Θέλω επίσης, όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα την εγγραφή σας και ωφελήστε πνευματικά από αυτό το κανάλι, εκεί που λέει εγγραφή, να εγγράφεστε, διότι το κανάλι αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ένα κανάλι κατηχητικό και ιεραποστολικό. Ένα κανάλι το οποίο σκοπό έχει να μας γνωρίσει το Χριστό. Ένα κανάλι το οποίο σκοπό έχει να φέρει τον κόσμο κοντά στο Χριστό και κοντά στην Ορθόδοξη Εκκλησία Του. Σκοπό έχει να μας βοηθήσει να βρούμε την οδό της σωτηρίας που είναι ο Χριστός, και ο Χριστός είναι μέσα στην Εκκλησία μας. Αυτός είναι ο σκοπός και γι' αυτό ζητώ να εγγραφείτε. Πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν επιστολές, θα σας διαβάσω ίσως κάποια στιγμή κάποιες εκ των επιστολών ανώνυμα, για να δείτε τι ακριβώς μας γράφουν και πόσο αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ήταν μακριά από το Χριστό, μέσω αυτού του καναλιού ωφελήθηκαν. Και δοξάζουμε και υμνούμε το όνομα του Αγίου Θεού. Παρακαλώ επίσης την αγάπη σας όλοι εσείς που μας αγαπάτε. Απευθύνομαι στην αγαπόσα καρδία σας, την καρδία η οποία αγαπά τους μοναχούς μας, αγαπά τον Χριστό, αγαπά την Εκκλησία μας, αγαπά το μοναστήρι μας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια δύσκολη ανάγκη, διότι ξεσκεπάζουμε τη σκεπή με τα κεραμίδια και πρέπει να τοποθετηθεί νέα σκεπή, καθώς να φτιαχτούν και ήδη φτιάχνονται οι αγιογραφίες οι οποίες καταστράφηκαν από τους σεισμούς ή από τις βροχές που έμπασε η υγρασία. Παρακαλώ λοιπόν όσοι μας αγαπούν και στηρίζουν το κανάλι και το μοναστήρι μας να μπουν μέσα στο blog μου gerondasnektarios.gr και να πάνε εκεί δεξιά στην πλατφόρμα που λέει δωρεές για το μοναστήρι. Και ο καθένας ας κάνει, αδελφοί μου, ό,τι μπορεί για να βοηθήσει το μοναστήρι μας να αλλάξουμε τη σκεπή, να φτιάξουμε ξανά τις αγιογραφίες μας. Παρακαλώ την αγάπη σας, μην το ξεχάσετε. Ας έρθουμε τώρα στο 8ο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς «Ο Άγιος Παΐσιος». Βλέπουμε τον Άγιο Παΐσιο εν μέσω πυροβολισμών να κάνει το σταυρό του και να λέει «Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς», «Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς», «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος», «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος». Και τον βλέπουμε να αφήνει κάτω το όπλο του, να αφήνει τα πάντα και να τρέχει, ενώ χίλιες σφαίρες περνούν από δίπλα του, για να πλησιάσει ένα τραυματισμένο συστρατιώτη του, να τον πάρει στον νόμο του, να τον φέρει ώστε να μην πεθάνει. Και το θαύμα συντελείται. Από τις χίλιες σφαίρες ούτε μία δεν τον χτύπησε. Εδώ βλέπουμε τη δύναμη της υπεραγίας Θεοτόκου, που την επικαλέστηκε και το όνομα της Αγίας Τριάδος, πως η χάρις του Θεού τον εσκέπασε, ενώ οι στρατιώτες και ο λοχαγός του ομιλούν ότι πρόκειται περί τρελού. Κι όμως αυτή ήταν η Αγία Τρέλα, η Αγία Τρέλα της πίστεως μας. Υπάρχει και Αγία Τρέλα, όχι μόνο ψυχική τρέλα και ψυχιατρική, αλλά Αγία Τρέλα, αδελφοί μου. Και βλέπουμε αυτή την πίστη του ακόμα όταν ψάχνει να βρει πού έχει χαλάσει το καλώδιο του ασυρμάτου και επικαλείται τον τίμιο πρόδρομο. Έχει τέτοια πίστη
εμπιστεύεται τον πρόδρομο ότι θα κάνει το θαύμα του και να κλώνεται η πίστη του ότι θα γίνει το θαύμα και θα βρεθεί το σημείο που έχει καταστραφεί το καλώδιο και δεν επικοινωνεί ο ασύρματος. Όπως και έγινε. Αυτή η πίστη είναι η θαυματουργός πίστη. Όποιος έχει αυτή την πίστη, όρη με θυστάνει, όπως είπε ο Χριστός. Εάν έχετε, λέει, πίστη σαν το μικρό κόκο συνάπεως, το συνάπι είναι μικρότερο από το σουσάμι. Τόση πίστη, λέει, αν έχετε, τόσο μικρή σαν το σουσάμι, μπορείτε όρη να μετακινήσετε. Όρη να μετακινήσετε. Και ο Άγιος Παΐσιος την είχε αυτή την πίστη, αδελφοί μου. Και γι' αυτό πραγματοποίησε όλο αυτό το θαύμα που είδαμε. Και ο συστρατιώτης του εσώθη και ευρέθηκε εκεί που ήταν κομμένο το καλώδιο και όλοι μαζί έψαλαν το σώσον Κύριε τον λαό σου. Αυτή η πίστη διαβάζουμε στα συναξάρια και διαβάζουμε και στον Απόστολο ότι έσωσε τον Ιουδαϊκό λαό. Αυτή η πίστη έσωσε τους Αγίους μας. Αυτή η πίστη βοήθησε να νικηθούν λιοντάρια. Αυτή η πίστη, αδελφοί μου, θυμάμαι στο συναξάρι που διάβαζα ότι ένας πατριάρχης Αλεξανδρίας, όταν του δώσανε να πιει δηλητήριο, αλλά του είπαν δεν θα κάνει το σημείο του σταυρού πάνω από το ποτήριο. Και τότε τι έκανε ο Άγιος Πατριάρχης, ενώ του απαγορέψανε, πείτε ότι αυτό είναι το ποτήριο, ενώ του απαγορέψανε να κάνει το σημείο του σταυρού, διότι το θεωρούσαν ότι ήταν μαγεία το σημείο του σταυρού, τότε ο Άγιος εκείνος Πατριάρχης Αλεξανδρίας τους είπε, δεν μου λέτε από πού μπορώ να το πιω, από εδώ με το δάχτυλο, από εδώ ή από εδώ να πιω θέλετε, ή θέλετε μήπως από εκεί να πιω ή από εδώ. Και με αυτόν τον τρόπο εσχημάτισε το σημείο του σταυρού στο δηλητήριο και το ήπιε και δεν έπαθε τίποτα. Ο ίδιος ο Πατριάρχης αναφέρει ο βίος του στο συναξάρι, δεν ενθυμούμε ποιος είναι, αναφέρει ότι εσταύρωσε εκεί ένα όρος στην Αλεξάνδρεια στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και το όρος αυτό, αδελφοί μου, κόπηκε στα τρία και μετακινήθηκε και τότε του είπαν «Στοπ, η πίστη σου είναι αληθινή». Πράγματι, η πίστη μας, όπως είπε ο Χριστός, όρη με τη στάνη, μετακινεί βουνά, κάνει θαύματα. Το είδαμε λοιπόν πολύ ξεκάθαρα, αδελφοί μου, και αυτό μέσα σε αυτό το επεισόδιο στο πρόσωπο του Αγίου Παϊσίου. Θα ήθελα όμως σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι του καναλιού μας, να σας αναφέρω από το στρατό που βίωσα πριν γίνω κληρικός και εγώ κάποια περιστατικά προσωπικά, ώστε να ενδυναμωθεί και η πίστη σας, διότι καλό είναι να λέμε τα προσωπικά μας όχι για να μας τιμούν εμάς οι άνθρωποι ως Αγίους, αλλά για να εμπνέεστε και να βλέπετε ότι και σήμερα ομοίως ενεργεί η χάρις του Θεού. Δεν έπαψε ο Θεός να ενεργεί και να θαυματουργεί. Θυμάμαι λοιπόν, έτσι σύντομα θα σας τα πω, ότι όταν πήγα φαντάρος παρακάλεσα το Θεό να μην πιάσω όπλο, να μην αναγκαστώ να σκοτώσω άνθρωπο, διότι ήθελα να γίνω κληρικός ταυτόχρονα, ιερομόναχος. Και ο Θεός ευλόγησε. Πήγα στο στρατό, μου δώσαν όπλο, κανονικά, αλλά το όπλο μου δεν το χρησιμοποίησε ούτε μια φορά. Ήταν πάντοτε στη θήκη, μέσα στο θάλαμο, εκεί όπου μου το δώσανε. Γιατί? Διότι με τοποθετήσανε στα γραφεία. Στα γραφεία με τοποθετήσανε και ταυτόχρονα υπεύθυνο του ναού στο στρατόπεδο. Υπεύθυνο του ναού
στο στρατόπεδο, του στρατοπέδου, στο εκκλησάκι. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, εκεί στο Καπαδρίτη, στη μονάδα των ΧΟΚ. Έτσι λοιπόν το όπλο το πήρα, αλλά δεν το χρησιμοποίησα ποτέ μου. Δεν το χρησιμοποίησα. Και το θεωρώ ότι ήταν η χάρις του Θεού. Έκανε αυτό το οποίο ζήτησα. Και γι' αυτό όταν πηγαίναμε ακόμα και να κάνουμε ασκήσεις όπλων, εγώ επειδή ήμουν στα γραφεία ή στο ναό, πάντοτε με έβγαζαν εκτός. Δεν πήγα δηλαδή να κάνω σκοποβολή ή να μάθω πώς θα χρησιμοποιήσω το όπλο. Και ήμουνα στα γραφεία, χωρίς να είμαι ούτε γιώτα 2, ούτε γιώτα 3, ούτε γιώτα 4, ούτε γιώτα 5. Ήμουνα κανονικός στρατιώτης του Χριστού. Και μέσα εκεί θυμάμαι επίσης ότι παρακαλούσα κάθε Κυριακή να πηγαίνω στη Θεία Λειτουργία. Και ο διοικητής πληροφορήθηκε ότι νίστευα όλη τη Σαρακοστή μέσα στο στρατόπεδο και έτρωγα ό,τι νηστίσιμο μπορούσα και με φώναξε ιδιαιτέρως στο γραφείο του και μου λέει: Μουλατσιώτη, νηστεύεις? Λέω: μάλιστα. Και τι τρως, παιδί μου? Λέω: ψωμί, ελιά, λίγη σαλάτα και μια πατάτα αν υπάρχει. Μου λέει: το πληροφορήθηκα και σε συγχαίρω. Και του λέω: κύριε διοικητά, εκείνο που θέλω είναι να μπορώ να βγαίνω, να πηγαίνω εκκλησία. Να μπορώ να εκκλησιάζομαι, διότι το στρατόπεδο μέσα ναι μεν είχε εκκλησία, αλλά γιόρταζε μόνο της Αγίας Βαρβάρας και σπανιότατα κάναμε θείες λειτουργίες. Και ερχότανε κληρικός από τη Μονή Παρακλήτου να εξομολογήσει ή να μας λειτουργήσει που και που. Εκεί στο Καπαδρίτη. Και μου έδωσε υπηρεσιακό σημείωμα ότι μπορώ να βγαίνω, να πηγαίνω για τη Θεία Λειτουργία. Κάποια φορά και πήγαινα. Θα σας πω λοιπόν δύο περιστατικά που μου συνέβηκαν. Το ένα περιστατικό ήταν ότι ο αξιωματικός υπηρεσίας κάποια στιγμή δεν ήθελε να μου δώσει το υπηρεσιακό σημείωμα για να βγω να πάω στην εκκλησία. Και μου λέει: δεν έχει να πας πουθενά, σε έχουμε ανάγκη μέσα, δεν θα βγεις έξω. Μα λέω: αφού ο λοχαγός έχει εγκρίνει, έχει υπογράψει την άδειά μου, εγώ αποφασίζω σήμερα δεν θα πας πουθενά. Τότε πήγα στην εκκλησάκι, στο εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας, προσευχήθηκα, εμψυχώθηκα τη χάρη του Θεού και πηγαίνω αποφασισμένος να πω στον αξιωματικό υπηρεσίας ότι εγώ πρώτα υπηρετώ την πίστη στον Χριστό και μετά την πατρίδα, διότι έτσι οι προγονείς μας έκαναν, πρώτα υπερπίστεως και ύστερα υπέρ της πατρίδος. Και επειδή μου εμποδίζετε την πίστη μου, πάρτε το όπλο μου, σας το παραδίδω πίσω. Και ήμουν αποφασισμένος να με περάσουν στρατοδικείο παρά να χάσω την εκκλησία μου, να χάσω τον εκκλησιασμό μου και τη Θεία Κοινωνία. Και όταν έφτασα, κρατώντας το όπλο στο χέρι, δεν πρόλαβα να ανοίξω το στόμα μου και η Αγία Βαρβάρα είχε κάνει το θαύμα της. Μου λέει ο αξιωματικός υπηρεσίας: Μουλατσιώτη, πάρε το υπηρεσιακό σημείωμα, και πρόλαβε να πας στην εκκλησία πριν τελειώσει. Και έτσι πήγα, άφησα το όπλο στο θάλαμο και αμέσως έφυγα και πήγα εκκλησία. Κάποια άλλη φορά ο αξιωματικός υπηρεσίας άργησε και είχε ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία. Ήταν Κυριακή πρωί και άργησε να δώσει τα σημειώματα ώστε να βγούμε έξω. Είχα πάρει τότε 24ωρη άδεια, θα έφευγα από το πρωί και θα γύριζα μέσα τη Δευτέρα το πρωί. Όμως η ώρα είχε πάει, περνούσε, πήγε 8, 8.30, εγώ ήδη με ένα τρανζίστορ που είχαμε
άκουγα τη Θεία Λειτουργία. Άκουγα τη Θεία Λειτουργία, τον όρθρο, όλα. Και παρακολουθούσα. Ο χρόνος περνούσε, στεναχωριόμουνα, ναι μεν προσευχόμουνα, αλλά δεν μπορούσα να πάω στην εκκλησία, διότι ακόμα δεν είχε μοιράσει τις άδειες και τα υπηρεσιακά σημειώματα ο αξιωματικός υπηρεσίας. Κάποια στιγμή έρχεται και φύγαμε. Παίρνω το τρανζιστοράκι, το είχα στα αυτιά μου και μέσα στο λεωφορείο. Το λεωφορείο όμως, τότε ήμουν στο BOC, είναι μια μονάδα έξω από το Καπαδρίτη, από τη μονάδα την κεντρική των ΧΟΚ και ήμουν εκεί πάνω. Έπρεπε να κατέβω μέσα στα χιόνια πολλά χιλιόμετρα. Ξεκίνησα λοιπόν με τα πόδια να προλάβω το λεωφορείο. Το χιόνι πρέπει να ήταν τότε γύρω στα 40 με 50 εκατοστά. Κατέβαινα πάνω από το βουνό με τα πόδια σιγά σιγά, έχοντας το τρανζιστοράκι στα αυτιά και παρακολουθούσα τη Θεία Λειτουργία. Έφτασα τελικά κάτω στο Καπαδρίτη και εκεί πήρα το λεωφορείο και ξεκίνησα να πηγαίνω με το λεωφορείο, ακούγοντας μέσα στο λεωφορείο τη Θεία Λειτουργία. Και ήδη έφτανε στη Θεία Κοινωνία. Προσευχόμουν κανονικά όλη τη διάρκεια και έλεγα: «Θεέ μου, αξίωσέ με να προλάβω να φτάσουμε εκεί να ακούσω τη Θεία Λειτουργία σε κάποιο ναό και να προλάβω να κοινωνήσω». Και πράγματι, αδελφοί μου, έφτασε το εκκλησάκι εκεί στην Αγία Ξένη, εκεί που είναι απέναντι, ήταν το κανάλι 10 του Γιώργου του Τράγκα, στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν έκανε στάση το λεωφορείο. Μπαίνω αμέσως μέσα στο εκκλησάκι. Το ραδιόφωνο έλεγε: «Μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Το κλείνω το τρανζιστοράκι αμέσως και μπαίνω μέσα στο ναό. Και τότε ο ιερέας έβγαινε με το δισκοπότηρο και είπε: «Μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Και μπήκα στη σειρά ως στρατιώτης και μετέλαβα. Επέτρεψε ο Θεός, αδελφοί μου, μέσα στα χιόνια, μέσα στο λεωφορείο, να καθυστερεί, αλλά να μας δώσει ο αξιωματικός την άδεια, αλλά η χάρις του Θεού έκανε το θαύμα της. Έφτασα και κοινώνησα. Αυτό κάνει, αδελφοί μου, η πίστη. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο, ότι μία φορά στο στρατόπεδο ήμουνα εκεί υπηρεσία το βράδυ στη Σκοπιά, στην πύλη. Δύο γεγονότα έχω με τη Σκοπιά. Θα σας πω τώρα το ένα και σε λίγο το άλλο. Εκεί λοιπόν στην πύλη που ευρισκόμεθα ήμασταν αλφαμίτες, αλλά ακόμα ήταν νωρίς. Ξαφνικά έρχονται κάποιοι κύριοι απ' έξω. Εγώ εκείνη την ώρα σκούπιζα μέσα τη Σκοπιά και γύρω γύρω την πύλη και ήμουνα με μία σκούπα και σκούπιζα. Έρχονται ένα αυτοκίνητο, κατεβαίνουν, μου λένε: «Καλησπέρα σας, τι είναι εδώ?» Απ' έξω έγραφε στρατόπεδο. Μοίρα ΧΟΚ, Καπαδρίτη. Λέω: «Τι παλαβή είναι τούτη», λέω. 4-5 άντρες. Κανένας δεν διάβασε, λέω, την πινακίδα. Μου λέει: «Τι είναι εδώ», μου λέει, «νεαρέ μου». Λέω: «Παιδικές κατασκηνώσεις». «Παιδικές κατασκηνώσεις», γελάσανε. Μου λέει: «Εσείς τι κάνετε εδώ?» Λέω: «Με έχουν βάλει σήμερα και σκουπίζω και τα λοιπά». Μου λέει: «Γιατί δεν πήρατε το όπλο σας και να πείτε άλτιση?» Λέω: «Τι άλτιση», λέω, «στις κατασκηνώσεις δεν λένε άλτιση, ούτε σύνθημα, παρασύνθημα. Δεν λένε, λέω, στις κατασκηνώσεις». Τότε βγάζουν την κάρτα και ήταν από το ΓΕΣ αξιωματικοί που είχαν κάνει έφοδο. Μπαίνοντας μέσα, αφού πέρασαν, μίλησα με τον κύριο διοικητή, τον κύριο Στραβόλεμο, το διοικητή,
συνταγματάρχης τότε, ο οποίος μου λέει να περάσουν μέσα, είναι πράγματι από το ΓΕΣ και πες τους ότι δεν έχουμε δώσει ακόμα το σύνθημα παρασύνθημα. Και για την ευφυή απάντηση την οποία τους έδωσα, διότι ο αλφαμήτης, όποιος και να τον ρωτήσει, δεν πρέπει να αποκαλύψει ότι είναι στρατόπεδο, έστω και αν το γράφει απ' έξω. Πήρα τότε και τη μυτική άδεια. Άλλη μια φορά με τη Σκοπιά, αδελφή μου, όπου υπηρετούσα τότε και ήμουνα στη Θήβα και ήμουνα Σκοπιά τη νύχτα, 2-4, 4 η ώρα, το γερμανικό όπως το λέγαμε, εκείνη την ώρα εγώ διάβαζα την παράκληση της Παναγίας και την έλεγα μάλιστα φωναχτά. Και μάλιστα κράταγα το βιβλιαράκι και κοίταγε το φως του φεγγαριού για να μπορώ να βλέπω μες στο σκοτάδι. Έρχεται λοιπόν ο αξιωματικός υπηρεσίας για να κάνει έφοδο. Εγώ δεν τον πήρα χαμπάρι, αλλά ξαφνικά μες στο σκοτάδι βλέπω να πλησιάζει ένα χέρι να μου βουτήξει το όπλο. Το πιάνω το όπλο αμέσως και του λέω ότι άλτιση πίσω και τα λοιπά. Το όπλο το οποίο, όπως σας είπα, δεν το χρησιμοποιούσα ποτέ, μόνο για τυπικούς λόγους στη Σκοπιά, ούτε έμαθα να πυροβολώ, ούτε ασκήθηκα πάνω στο όπλο καθόλου. Αλλά ήταν υποχρεωτικό όταν πας Σκοπιά να το παίρνω από το θάλαμο και να πηγαίνω μαζί με το όπλο στη Σκοπιά. Το αποτέλεσμα ήταν ότι με έβγαλε αναφορά ο διοικητής, ο αξιωματικός υπηρεσίας και έφτασα επάνω στον ταξίαρχο, τότε ήμουνα στην Θήβα, στο πυροβολικό. Και ο ταξίαρχος, θυμάμαι το όνομά του, Ιωαννίδης ήταν το όνομά του, όταν παρουσιάστηκε και είπα στρατιώτης, μουλατσιώτης Γεώργιος και τα λοιπά, λαμβάνω την τιμή να παρουσιαστώ, έρχεται ο κύριος ταξίαρχος, ανοίγει τα χέρια του και μου λέει, παιδί μου, βρήκα και έναν άνθρωπο μέσα στο στρατό που να μην ντρέπεται να ομολογήσει ότι πιστεύει στο Χριστό. Και τότε εγώ, αδελφοί μου, πριν πάω φαντάρος, παρακάλαγα το Χριστό να βρεθεί ένας τρόπος. Θα το αναλύσω ίσως κάποια άλλη φορά, διότι ήμουνα κατηχητής στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και είχα πάνω από 500-700 παιδιά, γυμνάσιο και λύκειο, στην Ηλιούπολη και στις γύρω περιοχές, τα οποία τότε ο στρατός ήταν περίπου 3 χρόνια και σκεπτόμενος ότι θα απουσιάζω 3 χρόνια στο στρατό, θα πήγαινα Αλεξανδρούπολη σε κάποιο νησί, σκεπτόμουν ότι θα διαλυθούν αυτά τα παιδιά και έλεγα, Θεέ μου, δεν παρακαλάω τίποτα άλλο. Το μόνο που σε παρακαλώ είναι το εξής, να βρεις έναν τρόπο να γίνω αξιωματικός ώστε Σαββατοκύριακο να παίρνω άδεια όπου και να είμαι και με ένα αεροπλάνο να φτάνω στην Αθήνα να κάνω τα κατηχητικά μου και να κοινωνώ στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Και πράγματι, αδελφοί μου, δεν έγινα αξιωματικός. Στεναχωρέθηκα. Ίσως την ιστορία αυτή την έχω πει και μέσα στο βίντεο, γιατί δεν λέμε ποτέ γιατί στο Θεό. Δεν ρωτάμε ποτέ το Θεό γιατί. Το έχω αναφέρει και εκεί, εδώ σύντομα σας τα λέω και περιληπτικά. Τελικά, αδελφοί μου, το αποτέλεσμα ήταν ότι ο ταξίαρχος, όταν με είδε, αξιωματικός δεν έγινα, αλλά ο ταξίαρχος μου λέει, Γεώργιε, τέτοια παιδιά, παιδί μου που πιστεύουν στο Θεό, θέλω να τα βοηθήσω. Και γι' αυτό μου λέει, θα σου δώσω μια μετάθεση που θα είναι στα ΧΟΚ στο Καπαδρίτη. Θα είσαι δίπλα στην Αθήνα και θα είσαι όποτε θέλεις στο πατρικό σου σπίτι. Έτσι και έγινε. Έτσι και το θαύμα συνετελέστη. Ακούστε το όλο στο παλιό το βίντεο, πώς έγινε ακριβώς το θαύμα, στο γιατί δεν ρωτάμε το Θεό ποτέ γιατί. Ξέρει ο Θεός τι κάνει. Και πράγματι τα κατηχητικά δεν διαλύθηκαν, αγαπητοί μου αδελφοί. Επενέβηκε η χάρη του Θεού και αντί να τιμωρηθώ που δεν ήμουν εντάξει στη Σκοπιά, μετατέθηκα κιόλας στην Αθήνα και έβγαλα όλο το στρατιωτικό μου στην Αθήνα. Και
Να πω και κάτι άλλο, ότι μια μέρα εκεί στο Καπαδρίτη διάβαζα ένα θρησκευτικό βιβλίο. Αναφέρθηκα σε κάποιο βίντεο και είπα θα το πω σε κάποιο άλλο βίντεο, όταν του Αγίου Παϊσίου που διάβαζε την Αγία Αγάθη, του πήραν το βιβλιαράκι, το σκίσαν και το πέταξαν. Εκεί λοιπόν είχαμε έναν Λοχία από τον πύργο. Το θυμάμαι το όνομά του. Δεν το αναφέρω για κάποιους λόγους, όμως. Δεν θέλω να τον εκθέσω τον άνθρωπο, ούτε έχω κάτι. Τον αγαπώ, τον σέβομαι και εύχομαι να είναι καλά στην υγεία του. Ο Λοχίας λοιπόν αυτός, βλέποντας ότι εγώ διάβαζα, έρχεται και παίρνει το βιβλίο που διάβαζα, τον Άγιο Άνθιμο της Χίου, μου το παίρνει και το πετάει. Του λέω πιάσε σε παρακαλώ το βιβλίο, το βίο του Αγίου και φέρτο μου. Τότε με βρίζει και μου λέει τι λες βρε νεούδι, γιατί ήμουν νέος φαντάρος. Εγώ Λοχίας θα σου πιάσω το βιβλίο, σήκω ρε μισού. Και τότε βλαστήμησε τα θεία, τον Χριστό και την Παναγία. Του λέω αύριο θα σε βγάλω να φορά, φέρε το βιβλίο, γιατί θα αναφέρω ότι πέταξες το βίο του Αγίου, του Αγίου Ανθίμου, βλαστήμησες τον Χριστό και την Παναγία. Αν τολμήσεις και το κάνεις, μου λέει, μόλις πάρεις την πρώτη άδεια, εγώ απολύομαι σε 2-3 μέρες. Μόλις πάρεις την πρώτη άδεια, θα σε περιμένω απ' έξω και θα σου βγάλω τα μάτια της μάνας που σε γέννησε. Την άλλη μέρα βγήκα, αδελφή μου, αναφορά. Συνολικά έφαγε 30 μέρες γιατί πέταξε το βιβλίο, 30 μέρες για τη βλαστήμια και 30 μέρες γιατί απείλησε. Και ενώ απολυότανε σε 2-3 μέρες, 3 μήνες φυλακή έφαγε. Εγώ, όπως σας είπα, ήμουνα στο γραφείο. Όταν ήταν υπογραφή, με φωνάζει ο διοικητής η ποινή του και μου λέει, Μουλατσιώτη, τι θες να κάνω. Του λέω, κύριε διοικητά, απολύεται. Είναι από τον πύργο κάτω εκεί. Λέω, δεν πειράζει. Ένα θέλω όμως, για να με θυμάται και να θυμάται ότι οι χριστιανοί δεν είμαστε χαζοί. Τον συγχωρώ με όλη μου την καρδιά. Αλλά θέλω τους 3 μήνες που έφαγε φυλακή να τον συγχωρέσετε και να τις κάνετε, αφού το συγχωρώ κι εγώ, να τις κάνετε 3 ημέρες και να του δώσετε και τριήμερη άδεια και να έρθει μετά από 3 μέρες να πάρει το απολυτήριό του κανονικά. Τότε με αγκάλιασε ο διοικητής, με ασπάστηκε και μου λέει μπράβο μου Λατσιώτη, μου λέει, για τη μεγαλοψυχία σου και την αγάπη σου που έχεις. Και πράγματι έτσι και έγινε. Εκεί το θυμήθηκα λοιπόν το περιστατικό, διότι μέσα στο στρατό, αδελφοί μου, είναι δύσκολα για τους χριστιανούς που δεν μπορούν να εκκλησιαστούν, δεν μπορούν εύκολα να προσευχηθούν. Πήγαινα το βράδυ μόνος μου στο εκκλησάκι να κάνω το απόδειπνο. Δεν είναι εύκολα. Υπήρχαν άλλοι που ειρηνευόντουσαν. Κάποιοι πολλές φορές όταν έφευγε ο διοικητής προσπαθούσαν για να με ταπεινώσουν, να με βάζουν να καθαρίζω μόνο τις τουαλέτες, μόνο τις τουαλέτες, και τις έκανα και έλαμπαν, είναι η αλήθεια, οι τουαλέτες. Και όταν με ρωτούσανε δεν σε ενοχλεί, λέω όχι, δεν με ενοχλεί που καθαρίζω τις τουαλέτες, διότι στο πρόσωπο των στρατιωτών βλέπω το πρόσωπο του Χριστού και των Αγίων. Επομένως τις τουαλέτες που καθαρίζω είναι του Χριστού και των Αγίων μας. Οπότε με χαρά πηγαίνω. Να ξέρετε, χαίρομαι και γι' αυτό τις κάνω και λάμπουν οι τουαλέτες. Ούτε αγανακτώ ούτε νευριάζω. Έχουμε εμείς οι χριστιανοί μία άλλη θεώρηση των πραγμάτων. Εν πάση περιπτώσει, σας ανέφερα μερικά περιστατικά και τα θυμήθηκα τώρα μέσα από τη ζωή του έργου του Αγίου Παϊσίου. Και σίγουρα πολλοί στρατιώτες που πιστεύουν στον Χριστό έχουν παρόμοια βιωματικές εμπειρίες.
Έτσι λοιπόν, είπα και εγώ επί τη ευκαιρία σήμερα μερικές εμπειρίες από το στρατό, όπου η πίστη δυναμώνει την ψυχή μας. Και αυτή η πίστη είναι που μεθυστάνει όρη. Κάνει θαύματα, αδελφοί μου, η πίστη. Και γι' αυτό να έχετε πίστη. Και αυτή την πίστη προσπαθώ να τη μεταδώσω μέσα από το κανάλι Γερο Νεκτάριος, που επαναλαμβάνω, όσοι δεν έχετε εγγραφτεί, σας παρακαλώ να εγγράφεστε. Να εγγράφεστε. Και ευχαριστώ για ό,τι κάνετε για το κανάλι και για το μοναστήρι μας. Ας συνεχίσουμε τώρα όμως την τηλεοπτική σειρά «Ο Άγιος Παΐσιος». Βλέπουμε το στρατιώτη που προσπαθεί να ερωτοτροπήσει με την κοπέλα που τους έφερε τα τρόφιμα και τα ρούχα το βράδυ. Εδώ βλέπουμε ότι οι κοπέλες κρατούσαν και τιμούσαν την αγνότητά τους. Θυμηθείτε τις σουλιώτισσες, για να μην χάσουν την αγνότητά τους και την παρθενία τους και βιαστούν από τους Τούρκους, οι σουλιώτισσες προτίμησαν να χορέψουν το χορό του Ζαλόγκου και μία-μία να θυσιάζεται για το ιδανικό της παρθενίας, για να μείνουν αγνές, αμόλυντες, όπως τις ήθελε το Ευαγγέλιο και τις θέλει και ο Κύριος. Και σήμερα έχουμε φτάσει, αδελφοί μου, η παρθενία και στον άντρα και στη γυναίκα να μην θεωρείται τίποτα πια. Να μην θεωρείται τίποτα. Τελείωσε η παρθενία. Και υπόψη να πούμε τούτο, ότι από όλα τα ζώα παρθενία έχει μόνον ο άνθρωπος. Στα ζώα δεν υπάρχει παρθενικός ημένας. Μόνον στον άνθρωπο υπάρχει, που τον έδωσε ο Θεός για να δείξει ότι πρέπει να κρατείται η παρθενία και η αγνότητα και η λευκότητα του σώματός μας. Και σήμερα, αδελφοί μου, θλίβομαι, διότι τα παιδιά μας εύκολα πέφτουν στο κρεβάτι. Εύκολα ο σατανάς της πορνείας και της μοιχείας τα ρίχνει πότε με τη μία γυναίκα, πότε με την άλλη γυναίκα, πότε με την παράλληλη. Και αλλάζουν τις γυναίκες, όπως λέει ο λαός μας, αγόρια και κορίτσια, τους συντρόφους, όπως αλλάζουμε τα πουκάμισα. Εδώ λοιπόν, μέσα στο επεισόδιο το 8, τιμάται η παρθενία. Βλέπουμε ότι μόλις απολυθεί από το στρατό, ο Άγιος πηγαίνει αμέσως στο Άγιον Όρος. Το ίδιο, αδελφοί μου, συγχωρέστε με και πάλι, μόλις απολύθηκα και εγώ από το στρατό, έφυγα για δόκιμος και πήγα στο μοναστήρι. Και πήγα στο μοναστήρι. Και όπως ο Άγιος Παΐσιος, οι δαίμονες το επιτέθηκαν, ακριβώς με ευγαυγίσματα και νιαουρίσματα, έχω κάνει μια ομιλία, εμφάνιση δαιμόνων, και δεν ήταν η μοναδική, όπου εμφανίστηκαν 3 δαιμόνια και τα εσταύρωσα και έφυγαν. Ένα άλλο βράδυ, αδελφοί μου, εδώ θα σας περιγράψω την εμφάνιση ενός άλλου μεγάλου δαιμονίου, μάλλον 2 περιστατικά θα σας περιγράψω. Ευρισκόμουν στο δωμάτιό μου και κοιμόμουν. Ακούω ξαφνικά θόρυβο μες στο δωμάτιό μου. Είναι νύχτα. Ανοίγω τα μάτια μου και επειδή λόγω μοιοπίας και μες στο σκοτάδι δεν έβλεπα καλά, τα γυαλιά μου όπως κοιμόμουν πάντοτε τα έβαζα κάτω από το κρεβάτι. Σήκωνα έτσι το χέρι και τα έβαζα από κάτω από το κρεβάτι. Παίρνω τα γυαλιά και τα βάζω και τότε στην ευθεία βλέπω μια γυναίκα, όχι στο πρόσωπο. Το κορμί της και τα ρούχα ήταν της μητέρας μου, τα πόδια της μητέρας μου. Και λέω, μάνα, τι κάνεις τέτοια ώρα εδώ? Και ακούω σιωπή. Και τότε σηκώνω τα μάτια μου προς τα πάνω και βλέπω, αδελφοί μου, η γυναίκα, ενώ ήταν μέχρι το λαιμό γυναίκα,
από εκεί και πάνω ήταν μια θεόρατη γάτα, το κεφάλι μιας θεόρατης γάτας, η οποία χύμιξε προς τα πάνω μου, κάνοντας και αρχίνησε να ουρλιάζει. Έκανα αμέσως το σημείο του σταυρού και εσταύρωσα προς το μέρος εκείνο και το δαιμόνιο χάθηκε αυτοστιγμής. Μια άλλη φορά που συνέβη και τώρα πρόσφατα, είχαμε πάει στη μεταμόρφωση Σωτήρος, την εικόνα εδώ, τη θαυματουργό εικόνα της Ιεράς Μονής μας, το Άξιο Νεστή. Το βράδυ την εικόνα την είχα στο πατρικό σπίτι, έξω από τον καναπέ που βρίσκεται ακριβώς από την πόρτα του δωματίου, του κελιού μου, στο πατρικό μου σπίτι στην Ηλιούπολη. Και τότε γίνεται πάλι ένας θόρυβος. Ξυπνάω, φωνές, ουρλιαχτά, τσιρίγματα και φώναζαν οι δαίμονες, άφησέ μας να μπούμε μέσα. Και στην πόρτα που σας είπα απ' έξω που ήταν ο καναπές, ήταν όρθια το εικόνισμο της Παναγίας του Άξιο Νεστή. Και έλεγαν, δεν μας αφήνει η μάνα του Εμμανουήλ, του Ιησού, να μπούμε μέσα. Δεν μας αφήνει. Βρείτε τρόπο να μπούμε από αλλού. Και τότε, αδελφοί μου, σηκώθηκα επάνω. Σταυροκοπήθηκα, ησύχασαν τα πάντα και πήγα και ασπάστηκα την εικόνα της Παναγίας του Άξιου Νεστή. Η Παναγία ήταν φύλακας του κελιού, στο οποίο το βράδυ εκοιμόμουν. Αυτό λοιπόν που δείχνει στον Άγιο Παΐσιο, την ώρα που πάει να κοιμηθεί ή που κοιμάται και ξυπνάει και κάνει το κομποσκήνι, το Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με, και ακούει τις φωνές των δαιμόνων που επιτίθονται, δεν είναι ψεύτικα η γεγονότα της φαντασίας του Αγίου Παϊσίου. Τα έχουν ζήσει πάρα πολλοί μοναχοί, μεταξύ αυτών και η ταπεινότητά μου. Και η ευχή το Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με, όντως διαλύει, αδελφοί μου, όντως διαλύει κάθε δαιμονική εμφάνιση. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μην πάβετε να λέτε διαρκώς την ευχή Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με. Και οι μοναχοί στα διακονήματα και οι γυναίκες όταν πλένετε τα πιάτα, καθαρίζετε το σπίτι, συνεργασία, ο άντρας, όπου μπορεί να λέτε συνεχόμενη την ευχή. Με την ευχή λοιπόν του Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με και με το σημείο του σταυρού φεύγουν οι δαίμονες. Αναφέρθηκα λοιπόν σήμερα και πάλι σε προσωπικές πνευματικές εμπειρίες, αδελφοί μου, ώστε να γνωρίζετε ότι όσα διαβάζουμε στα βιβλία ή όπως έδειξε και το 8ο επεισόδιο, την εμπειρία αυτή, την επίθεση των δαιμόνων στον Άγιο Παΐσιο, δεν είναι φαντασιώσεις ούτε ψέματα. Και δεν είμαι ο μόνος που μαρτυρώ τέτοια γεγονότα. Γι' αυτό σας παρακαλώ να συνεχίζετε να λέτε πάντοτε την ευχή. Γιατί το κανάλι μας αυτό το σκοπό, επαναλαμβάνω, έχει. Να σας διδάξει και να σας κατηχήσει. Και ευχαριστώ, επαναλαμβάνω, που το παρακολουθείτε, που το βλέπετε, που το στηρίζετε. Και να έχετε πάντοτε την ευχή μου. Αδελφοί μου, ας επανέλθουμε τώρα στον Άγιο Παΐσιο, που μπαίνοντας μέσα στο όρος, είδε έναν μέσα στον ήλιο και του λέει, έναν μοναχό, και του λέει, είναι ο ήλιος και δεν σας βλέπω, γέροντα. Αν δεν ήταν ο ήλιος, αδελφοί μου, ήταν το άχτιστο φως που περιέλουε έναν εκ των 10 αοράτων ασκητών που ζουν ως θέλει η παράδοση και μας λέγει στο Άγιον Όρος. Αξιώθηκε να δει έναν εκ των 10 ασκητών και είδατε τι του είπε, «Παιδί μου, τον ήλιο φρόντισε, που είναι ο Χριστός,
να τον έχεις μέσα στην ψυχή σου. Αυτό σκορπίζει παντού το φως και γεμίζει την καρδιά μας πληρότητα. Αδέλφια μου, αυτόν τον ήλιο, τον πνευματικό ήλιο που ανέτειλε, τον Ιησού Χριστό, ας τον έχουμε και εμείς συνέχεια, μοναχοί και λαϊκοί, νέοι και γέροι, να τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας και να μας καθοδηγεί, αδελφοί μου. Προσέξτε, μην αφήσουμε να επικρατήσει το σκότος της Σελήνης. Και μετά συναντάει τον πατέρα Κύριλο, έναν άλλον μοναχό, όπου τον συμβουλεύει μέσα στο Άγιον Όρος για ποιο λόγο πήγε, την επιθυμία του και ότι πρέπει να κρατήσει την παρθενία του, την ακτιμοσύνη και την υπακοή. Και ότι η υπακοή δεν είναι όπως ήταν στο στρατό. Στο στρατό δεν είναι υπακοή. Οφείλεις να κάνεις υποταγή. Η υπακοή γίνεται εξ αγάπης στο Θεό. Διότι υπακούμε στον ηγούμενο ή στην ηγουμένη. Διότι είναι στη θέση εις τόπον και τύπον του Χριστού. Και η μοναχή, η ηγουμένη είναι η θέση της Παναγίας. Και γι' αυτό και υπακούμε. Και βλέπουμε επίσης αργότερα ότι ο πατέρας του γράφει ένα γράμμα ότι πρέπει να γυρίσει πίσω. Το γράμμα αυτό οι δαίμονες μέσα του το φουντώνουν. Βλέπετε ο πειρασμός για να αναγκάσει το μοναχό να φύγει και να μην γίνει μοναχός. Είναι τους πειρασμούς που δέχεται. Ένας εκ των πειρασμών, να σου θυμίζει την οικογένεια, το σπίτι, τα αδέλφια σου, τις υποχρεώσεις σου που άφησες έξω. Λοιπόν, και βλέπουμε ένα νεαρό μοναχό που του λέει ξέχνα το τι σου γράφει ο πατέρας σου. Κάτσε εδώ στο Άγιον Όρος να ριζώσεις. Πού ήξερε αυτός ο μοναχός που ήταν μες στο νεκροταφείο και ξεχορτιάριζε τα χόρτα. Πού ήξερε τι έγραφε το γράμμα. Άρα είχε το χάρισμα του προορατικού. Βλέπουμε όμως μετά συναντάει πάλι τον πατέρα Κύριλο, ο οποίος και εκείνος είχε προορατικό. Και τι του είπε ο πατήρ Κύριλος, παιδί μου ο Θεός δίνει χαρίσματα. Και ένα από αυτό το χάρισμα που δίνει επιπλέον δεν είναι μόνο το προορατικό, αλλά είναι και η διάκριση που αποκτάται με την εμπειρία του χρόνου. Και γι' αυτό ενώ είχε προορατικός και αγιοσύνη ο πρώτος μοναχός, λόγω το ότι δεν ήταν νεαρός, δεν είχε τη διάκριση και εκείνη το βάση του ενθουσιασμού της νεότητος. Και γι' αυτό όταν πήγε στο γέροντα Κύριλο που είχε προορατικό του είπε «Ναι, πρέπει να πας στο σπίτι σου να κάνεις αυτό που σου λέει ο πατέρας σου. Θα κάνεις με αγάπη, θα πρικήσεις την αδελφή σου και θα ξανάρθεις». Βλέπετε, προέβλεπε και ήξερε ότι αν έμενε ο Άγιος Παΐσιος θα έμπαινε σε αυτό τον πειρασμό, ότι δεν εκτέλεσε τις υποχρεώσεις και είχε αδυναμία στη μητέρα του και θα σκεφτόταν ότι άφησε τη μητέρα και τον πατέρα χωρίς να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του. Και γι' αυτό του είπε πήγαινε και θα γυρίσεις, γιατί το έβλεπε ότι θα γυρίσει. Και όπως πραγματικά έτσι και έγινε. Και κλείνει το 8ο επεισόδιο, εκεί που αγκαλιάζει τη μητέρα του όταν συναντούνται, αλλά βλέπουμε ότι τα χέρια σιγά σιγά τα κατεβάζει, που σημαίνει ότι πρέπει να αποκοπώ από φίλους, από συγγενείς, από γνωστούς μου, από τους γονείς μου, από τα αδέλφια μου. Ψυχικά να μην με έλκουν και με τραβούν, ναι μεν να τους αγαπώ, να τους θυμώ, να προσεύχομαι, αλλά ψυχικά να μπορώ να ζω μακριά. Αλίμον αδελφοί μου, γιατί υπάρχουν και άντρες και γυναίκες που παντρεύονται και είναι μαμάκηδες, είτε οι γυναίκες είτε οι άντρες, και δημιουργούνται προβλήματα με τις οικογένειες. Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε ένα μοναστήρι. Και γι' αυτό πολύ διακριτικά και με το προορατικό του χάρισμα ο δεύτερος γέροντας, ο πατήρ Κύριλος, έστειλε τον Άγιο Παΐσιο πίσω στο σπίτι του. Και συνάντησε τη μητέρα του, θα εργαστεί όπως θα δούμε
για αρκετά χρόνια θα πρικήσει την αδελφή του, η οποία τελικά, όπως θα μάθουμε, δεν παντρεύτηκε ποτέ και θα επιστρέψει στο μοναστήρι για να αποκτήσει η εκκλησία μας ένα νέο μοναχό. Από Αρσένιος να γίνει Παΐσιος και να έχουμε σήμερα και να τιμούμε τον Άγιο Παΐσιο. Με αυτές τις σκέψεις και με αυτά τα λόγια, αδελφοί μου, σας αποχαιρετώ για σήμερα. Μην ξεχνάτε, σας παρακαλώ, όπως σας είπα, να βοηθήσετε για την κεραμοσκεπή μας και για τις αγιογραφίες μας. Μπείτε στο blog gerontasnektarios.gr και όσοι πραγματικά μας αγαπούν, αυτοί θέλω να βοηθήσετε. Εσείς που αγαπάτε, οι άλλοι που δεν αγαπούν, ξέρω θα σχολιάσουν αρνητικά. Και όσοι μπορείτε, όσοι θέλετε, βοηθήστε εκεί στο blog Γέροντας Νεκτάριος, στην πλατφόρμα που λέει δωρεές για το μοναστήρι, ώστε να κατασκευάσουμε τη σκεπή του ναού μας και τις αγιογραφίες μας. Χαίρετε, αγαπητοί μου αδελφοί.